Αβίνα. Με μέταλλο κάτω από τον ήλιο 40 βαθμούς να γίνεται 100 βαθμούς το μέταλλο σε παγκάκι. Να πληρώνουμε εκατομμύρια ευρώ. Και να σας πω και κάτι. Τα κάνουν έτσι ώστε ό,τι και να γίνει θα φοβηθώ στο τέλος. Και 10 μηνύσεις να κάνεις αθώος τα βγεις. Το λέω από τώρα, το ξέρετε. Για να καταλαβαίνετε τι γίνεται. Η νομοθεσία είναι έτσι φτιαγμένη ώστε όλοι αυτοί να δικαιώνονται. Δείτε αυτό το πράγμα, αυτό είναι μέταλλο. Κάτω από τον ήλιο τάλε, ο ήλιος θα πάει να κάτσει ο άλλος εκεί να ξεκουραστεί από τον ποπό του. Για να γίνει μπιφτέκι ψημένο. Τι να, δηλαδή, τα αυτονόητα σας λέω. Και υπάρχουν οι δημοκράτες που λένε, ξέρετε και στην Ευρώπη έχουν γίνει παρόμοιες πράξεις και ενέργειες. Βρε ανόητοι, η Ευρώπη, στην Ευρώπη οι πόλεις με τους ποδηλατόδρομους είναι ευθείες, σε πεδιάδες τις μέρες. Δείξτε μου, λέει, μια πόλη που έχει ποδηλατά. Θα πάτε στο Σαν Φρανσίσκο να κάνετε ποδηλατά. Αν έχετε πάει στο Σαν Φρανσίσκο, είναι έτσι. Η πόλη. Θα πας ποδηλατά. Είναι δυνατόν. Σε μια πόλη 5 εκατομμυρίων με 6 δρόμους δημιουργείς κομφούζιο κυκλοφοριακό. Πόσο βλάκας μπορεί να είσαι. Και σε βγαίνει η Ευρώπη και σου αδειάζει και σου λέει: εγώ δεν χρηματοδοτώ το έργο γιατί είναι παραμύθι. Τι να σου πω. Συνεχίστε το ίδιο λάθος. Συνεχίστε την ίδια βλακώδη και το λέω ευθέως πλέον επιλογή. Να η πόλη στην Ευρώπη. Πας ρε παιδί μου, στον Ντίσελτο. Πας Ολλανδία, παιδιάδα, απλά θα έχει ρε παιδί μου προεδρόμος, θα έχει, τώρα δεν γίνεται διαφορετικά. Άντε εσύ κατέβα τώρα από την Παντισίωνα, σε πάει το πρώτο σβάρτα και να κατέβεις την Κατηφόρα. Να καρφωθείς την Ομόνια, πάω στο Συντριβάνι. Μα οι άνθρωποι χαζί, γελάει ο Δημήτρης εδώ πέρα. Ο Δημήτρης είναι άνθρωπος, να ξέρετε. Δεν το συζητάω, είναι η δύναμη. Δείτε εδώ πώς είναι, θα τρελαθούμε τελείως, οι άνθρωποι είναι ανόητοι. Απλά να κάνουμε ποδηλατόδρομο στην άλλη πόρτα Θεσσαλονίκη. Που έτσι είναι ο δρόμος. Μιλάμε για νοήτους. Διότι ο ποδηλατόδρομος θέλει μορφολογία εδάφους, επίπεδη. Θα μου πει το αθιός μου ο Γιώργης από ότι θα κατέβω την Κηφισιά με το ποδήλατο. Λέω εγώ. Δεν γίνω, μιλάμε για νοήτους, το καταλαβαίνετε. Κι όμως επιμένετε στο ίδιο λάθος. Αυτά είναι με εξοργίσου. Τα αυτονόητα. Κάναμε αγώνα στην Ευρωβουλή. Κερδίσαμε την επωνυμία της φέτας. Το μοναδικό κόμμα κίνημα, η ελληνική λύση με τον Μανώλη τον Φράγκο, ήμασταν εμείς. Κέρδισε μία ολόκληρη χώρα, ένας ευρωβουλευτής Έλληνας, ο Φράγκος. Κέρδισε την Ισλανδία. Και κατέβασε από όλα τα ράφια, όλα τα προϊόντα που έγραφαν επάνω φέτα, η Ισλανδική κυβέρνηση. Ένας μόνο, μωρέ. Ένας, εμείς. Και ήμασταν οι μοναδικοί, Δημητρό, να το θυμίσουμε μετά, να το πω αυτό για τους αντιφά. Ήμασταν οι μοναδικοί ως ελληνικοί στο Ευρωκοινοβούλιο που κάναμε ψήφισμα, μάλλον 32 ευρωβουλευτές, οι αντιφά που πετούν μολότο, που φτιάχνουν ανθρώπους, που σκοτώνουν, που τρομοκρατούν, να χαρακτηριστούν τρομοκρατική οργάνωση. Όχι αναρχική, όχι. Μιλάμε για τα υπαλληλάκια του Σόρος τώρα. Τους γνωστούς παρακρατικούς τρομοκράτες. Οι μόνοι που την Νέα Δημοκρατία, ούτε το Πασόκ, Κινάλ, πώς λέγονται αυτοί, άλλα δύο ονόματα, και αφημί. Όλοι τους, κάνουν τις πάπιες. Μόνο η ελληνική λύση. Με το 4% που έχουμε, ρε παιδιά. Δώστε μας τη δύναμη να αλλάξουμε την πατρίδα. Μπορούμε. Και ακούω στο ελληνικό κοινοβούλιο τώρα όλους οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μιλούν για πρωτογενή τομέα, για παραγωγή πλούτου, για αγροτική οικονομία, αλληλεία, κτηνοτροφία. Αντιγράφουν ό,τι τους λέμε. Τους λέγαμε κάντε νόμο για τις διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις να απαγορεύονται, να δυνεύεται η περιουσία. Το αντιγράφουν τώρα και στραβά το αντιγράφουν. Ούτε αντιγραφή δεν μπορεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία. Το μόνο σωστό που έκανε ο Πρωθυπουργός ήταν με τον Λάτκι. Εκεί τα πήγε περίφημα. Το ενδιαφέρει αν ο Μίτσος που είναι Κίτσος και ο Κίτσος που είναι Γιώργος παντρεύονται μεταξύ τους, τα λύσαμε όλα τα προβλήματα. Το τι κάνει στο κρεβάτι δεν μας απασχολεί. Δεν μας ενδιαφέρει καν. Αλλά όλα αυτά δείχνουν παθογένειες. Παθογένειες ενός λαού. Φταίμε εμείς οι πολίτες. Κι εγώ πολίτης είμαι. Φταίτε εσείς, φταίω εγώ που έχει πέσει ο μισθός σας στα τάρταρα. Που δεν έχετε δουλειά, που οι συντάξεις έχουν πέσει στα τάρταρα, τώρα κονομάνε αυτοί. Τους δείχνω κιόλας, αυτοί στη Βουλή, κονομάνε. Όχι βουλευτές, όχι, αλλά αυτοί που κάνουν δουλίτσες. Το τι δουλειά πέφτει τώρα και τι χρήμα μαζεύουν, δεν φαντάζεστε. Δεν φαντάζεστε. Πάμε και στα υπόλοιπα σοβαρά τώρα για την Τουρκία.